Πάμε στον κύριο Κρύλο Παπαδάκη. Είναι ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μυλοποτάμου και μας περιμένει, γιατί η συζήτηση, κύριε Παπαδάκη, έχει ξεκινήσει ότι έχει να κάνει με την εξάπλωση της Ευλογιάς. Καλά-καλά δεν συνήλθαμε από την Πανόλη. Και μιλάμε λοιπόν για κάτι καινούριο. Καλησπέρα σας, καταρχάς. Καλησπέρα, κυρία Σαφιάνα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροάτες που μας ακούνε. Κύριε Παπαδάκη, καταλαβαίνω ότι υπάρχει νέος αναβρασμός στην κτηνοτροφία. Πείτε μας λίγο πού βρισκόμαστε. Υπήρξαν δεδομένα στην υπηρετική χώρα ότι έχουμε λοιπόν την εξάπλωση της Ευλογιάς, είναι έτσι? Σωστά, ναι. Σωστά. Μόλις, δηλαδή από χθες έχει ξεκινήσει μία κούρσα αγωνίας, να το θέσω έτσι, για τον πρωτογενή τομέα και ειδικά για την κτηνοτροφία. Σήμερα, 3:30, συνομίλησα με τον Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα. Ήδη βρισκόταν στο Λουξεμβούργο, προσγειώθηκε στην Αθήνα εκτάκτως για να έρθει σήμερα, ναι, όσον αφορά για μια έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο με Γενικούς Γραμματείς, με το Κεντρικό Κτηνιατρίο Αθηνών, και με τηλεδιάσκεψη, δηλαδή με όλους τους περιφερειάρχες όλης της χώρας και αντιπεριφερειάρχες αρμόδιοι για τον πρωτογενή τομέα, για να αποφασιστεί να δούμε το τι μέλεστε να γίνει για τα σφαγεία. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, η σύσκεψη είναι ακόμα σε εξέλιξη, αλλά δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά. Άρα οι πληροφορίες βλέπουμε... είναι ότι κινούμαστε προς την απόφαση λοιπόν να κλείσουν εκ νέου τα σφαγεία. Βεβαίως, εκ νέου θα κλείσουν τα σφαγεία για 10 μέρες από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Ξαναλέω, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σύσκεψη. Εγώ με τη συνομιλία μου με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, του είπα προς Θεού, είναι η εξαθλίωση, είναι η εξόδωση του κτηνοτροφικού κόσμου. Δεν μπορούμε να αντέξουμε ακόμα ένα επιπλέον βάρος σε μία περίοδο βέβαια που αυτή τη στιγμή σφάζουμε τα μνοερήφια και μπαίνουμε στη γαλακτοκομική περίοδο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν χρήματα, κυρία Σφετενάκη. Δεν υπάρχουν χρήματα. Έχουμε δει αλλεπάλληλα εγκρούσματα, έχουμε δει αλλεπάλληλες περιπτώσεις που δυστυχώς ο κάθε ένας κτηνοτρόφος έχει εξασθενήσει και οικονομικά αλλά και ψυχολογικά. Mm-hmm. Δηλαδή ζούμε με μία αγωνία σε καθημερινής βάσεως ποιο θα είναι το μέλλον μας, ποιο θα είναι το αύριο για εμάς τους κτηνοτρόφους. Μιλάμε για δύσκολες συνθήκες. Βέβαια, μία δύσκολη συνθήκη, κυρία Σφατζανάκη, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και οι Πανόλοι που περάσαμε αλλά και η Ευλογία είναι δύο ιοί που δυστυχώς δεν παίζουμε με αυτά. Ανευθυνότητες δεν πρέπει να υπάρχουν, διότι μιλάμε ότι αν υπάρξουν ανευθυνότητες, και το λέω για όλους τους συναδέλφους αυτό, δυστυχώς θα δούμε ένα κτηνοτροφικό κλάδο να αφανιστεί. Όχι να αφανίζεται, θα αφανιστεί. Άρα λοιπόν, το ενδεχόμενο κλείσιμο των σφαγείων είναι ένα αναγκαίο κακό, κάτι το οποίο σίγουρα θα αποτελέσει πολύ μεγάλο οικονομικό πλήγμα για σας, αλλά λέτε δεν πρέπει να παίζουμε με αυτά, έτσι? Βεβαίως, κυρία Σφατζανάκη, ακούστε να δείτε. Όταν λοιπόν ένας κτηνοτρόφος ευελπιστεί να έρθει η μέρα που θα σακάσει, που λέμε εδώ το σάκασμα στην Κρήτη, mm-hmm, να σφάξει τα αρνιά που έχει, είναι μια οικονομική ανάσα για το χρέος που επιβαρύνεται σε καθημερινής βάσεως και μπαίνει στη γαλακτοκομική περίοδο, δηλαδή αρμέγει. Τροφοδοτά λοιπόν στα τροκομεία το γάλα, παίρνει επιταγές για να μπορεί να συντηρήσει τα υπόλοιπα ζώα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα κλείσιμο ξανά στα σφαγεία. Και ειδικά στην Κρήτη που δεν έχει βρεθεί ευτυχώς ακόμα κρούσμα ευλογίας, είδαμε το κρούσμα της Πανόλης με σωστούς βηματισμούς, με σωστές κινήσεις, αλλά και με υπευθυνότητα όλων μας, ευτυχώς το σταματήσαμε. Και δεν είχαμε δει φαινόμενο όπως στην υπόλοιπη περιοχή χώρα να εξαπλωθεί η Πανόλη.
Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν πρέπει να παίξουμε, δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι ψέμα, η ευλογία είναι πιο μεταδοτική από την Πανόλη. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Παπαδάκη. Είναι πιο μεταδοτικός ιός αυτός από την Πανόλη. Οπότε καταλαβαίνουμε, ξαναλέμε βέβαια σε αυτό που είπατε και έχει σημασία, ότι δεν υπάρχει κρούσμα στην Κρήτη. Δεν υπάρχει καμία τέτοια καταγραφή, για να είναι ξεκάθαρο και προς τον κόσμο που μας ακούει. Αλλά είναι ένας πιο μεταδοτικός ιός και θα πρέπει, αν μία φορά προσέχαμε λοιπόν στην Πανόλη, τώρα να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί, έτσι. Βεβαίως πιο υπεύθυνοι πρέπει να είμαστε τώρα. Προσοχή. Ειδικά στις ζωοτροφές, γιατί το λέω αυτό, κύριε Σωτεπέτς. Ναι. Κατά τις πληροφορίες που έχουμε μάθει και έχουμε με συνομιλίες συναδέλφους, ακόμα βέβαια και με το Υπουργείο, ο ιός της ευλογίας ήρθε από ένα φορτηγό με ζωοτροφές. Δεν είναι ακόμα σίγουρο, αλλά από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, το 99,9% είναι από ζωοτροφές. Εμείς εδώ στην Κρήτη, επειδή ξέρουμε ότι σε καθημερινής βάσης έρχονται ζωοτροφές, τριφύλια, άχυρα και άλλων είδων ζωοτροφών, ναι, πρέπει να προσέξουμε. Άρα, κύριε Παπαδάκη, είναι σημαντικό στοιχείο αυτό το οποίο λέτε, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι κτηνοτρόφοι. Γιατί δεν γνωρίζανε πώς μεταδίδεται, τουλάχιστον εμείς που δεν ασχολούμαστε με τον κτηνοτροφικό τομέα, δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε πώς μεταδίδεται. Κυρία Σφαγιανάκη, ακούστε να δείτε. Η επικοινωνία μας είναι σε καθημερινής βάσεως, δεν επαγρυπνούμε, δεν χαλαρώνουμε. Εγώ σε καθημερινής βάσεως τώρα και τρεις μέρες είμαι σε επικοινωνία και με το αρμόδιο Υπουργείο και με τον Υπουργό. Συντονιζόμαστε, ξαναλέω, προς Θεού σωστές κινήσεις, διότι εάν έρθει με μία ανευθυνότητα του οποιοδήποτε στην Κρήτη, μιλάμε για την εξόντωση της κτηνοτροφίας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να προσέχουμε το τι παίρνουμε, το πού πάμε, πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες από τα κτηνιατρικά μέσα και από τους έμπειρους κτηνιάτρους που έχουμε εδώ στην Κρήτη για να προστατευτούμε. Ξαναλέω, η ευλογία είναι πιο μεταδοτική από την Πανόλη. Ευτυχώς που δεν είναι μεταδοτικό ούτε από το κρέας, αλλά ούτε και από τα άλλα τρόφιμα, ούτε από το γάλα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό πάνω στο κακό που μας έχει αναβρεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα είμαστε σε καθημερινής βάσης, σε συχνές επικοινωνίες, με την πληροφορία που έχω θα είναι 10 μέρες κλειστά τα σφαγεία, θα δούμε, εύχομαι και ευελπιστώ, όπως μετάφερα και την αγωνία μου στον ίδιο τον Υπουργό, ξαναλέω, τον κύριο Τσιάρα, να ανοίξουν άμεσα τα σφαγεία. Διότι, κυρία Σφαγιανάκη, μιλούμε ότι εδώ στην Κρήτη έχουμε ξεκινήσει το σάκασμα, έχουν ξεκινήσει ορισμένοι τη γαλακτοκομική παραγωγή. Προς Θεού, δεν μπορούμε άλλο κόστος επιβαρυντικό στον κτηνοτροφικό κλάδο. Δεν υπάρχουν χρήματα, κυρία Σφαγιανάκη. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, μην νομίζουν ορισμένοι ότι η επιδότηση έρχεται, οι πληρωμές έρχονται και το λέω αυτό στους αρμόδιους υπαλλήλους στο Υπουργείο μέσα και είναι μια ανάσα. Δεν είναι ανάσα, εδώ στην Κρήτη ξαναλέω, οι επιδοτήσεις, όλος ο κόπος που βγαίνει, το εισόδημα που βγαίνει πάει για να απελευθερώσει το χρέος που κατέχει ο κάθε κτηνοτρόφος για να επανέλθει το καινούριο. Χωρίς χρέος εδώ στην Κρήτη, δυστυχώς πρωτογενής τομέας και παραγωγή δεν υπάρχει. Είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέτε. Δεν ξέρω αν ο Υπουργός αυτά τα οποία του είπατε, τι σας απάντησε, αν έδειξε να συμμερίζετε τον προβληματισμό σας και την αγωνία σας. Προφανώς και επέστρεψε εκτάκτως στην Ελλάδα για να κάνει όλες τις σχετικές συσκέψεις, κάτι που δείχνει και το πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Το θέμα τώρα είναι και από το Υπουργείο να φανούν εκείνα τα αντανακλαστικά στήριξης προς τον κτηνοτροφικό κόσμο. Γιατί, κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρω σε τι φάση βρισκόμαστε, σε ό,τι έχει να κάνει και με το κομμάτι των αποζημιώσεων για την Πανόλη. Κυρία Σφαγιανάκη, ακούστε να δείτε. Ήταν πολύ ωραία η συζήτησή μου τηλεφωνικά με τον κύριο Τσιάρα. Θεωρώ ότι δεν είναι ένας άνθρωπος που να είναι ανεύθυνος, είναι υπεύθυνος. Έχουμε δει ότι και στο το πρώτο κρούσμα στην Πανόλη έδειξε υπευθυνότητα, όπως και το Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Γιώργη Στρατάκο. Από εκεί και πέρα, εγώ
κατάλαβα ότι ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Υπουργός, δεν θέλει να θανατώνει ζώα. Γι' αυτό στη συνομιλία μας ήταν και η επισήμαση στον κάθε κτηνοτροφό. Υπευθυνότητα, όχι ανευθυνότητα. Υπευθυνότητα. Τα πράγματα είναι σοβαρά, σοβαραίνουν και πάνε. Εάν δεν προσέξουμε, ξαναλέω, θα δούμε ένα φαινόμενο όπως στην υπόλοιπη περιοχή χώρα. Στην υπόλοιπη περιοχή χώρα, ολίγον χάθηκε ο έλεγχος. Εδώ στην Κρήτη δεν πρέπει να χαθεί. Οποιοδήποτε λοιπόν τροφοδοτάται αυτή την εποχή, άι τριφύλι είναι, άι ζωοτροφές είναι, πρέπει να προσέχει. Απολυμάσεις, όπως και με την πανόλη, προς Θεού δεν πρέπει. Ο καθένας, άι φτηνές ζωοτροφές είναι, άι οτιδήποτε είναι για να γλιτώσει ένα ή δύο ή πέντε ευρώ, δεν πρέπει να δείξει ανευθυνότητα για τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους. Δεν ρισκάρουμε, δεν παίζουμε με αυτό το συμβάν που έχει συμβεί. Ευτυχώς δεν έχει βρεθεί κρούσμα ευλογίας στην Κρήτη. Εύχομαι, κυρία Σφατζανάτση, πραγματικά μέσα στην καρδιά μου, να μην δούμε καθόλου κρούσμα. Όλοι το ευχόμαστε αυτό, κύριε Παπαδάκη. Εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, συγγνώμη κυρία Σφατζανάτση, γιατί έχω ένα μήνυμα. Αν είναι και κάποια εξέλιξη, διαβάστε το μήνυμα, γιατί μπορεί να υπάρχει και κάποια εξέλιξη ότι έχει να κάνει με τη σύσκεψη. Ναι, ναι. Είναι από τον Υπουργό τον κύριο Τσιάρα, είναι κλείσιμο για 10 ημερών τα σφαγεία. Άρα σας έστειλε αυτή την ώρα μήνυμα ο Υπουργός και σας λέει ότι θα κλείσουν, η απόφαση είναι αυτή. 10 μέρες απαγόρευση και μετακινήσεων. Άρα 10 μέρες κλείσιμο των σφαγείων και απαγόρευση των μετακινήσεων, δηλαδή, πρακτικά. Ναι, μόλις τώρα, γιατί είχα μιλήσει με το κύριο Τσιάρα, το ότι μόλις έχουν εξέλιξη να με ειδοποιήσει, γιατί τον είχα ενημερώσει βέβαια ότι θα είμαι στην εκπομπή σας, για να ενημερωθεί και ο κόσμος, ο κτηνοτροφικός που αγωνιά τώρα και 3 μέρες ή πιο πολύ που το ξέρουν. Λοιπόν, άρα να το ξαναπούμε, κύριε Παπαδάκη, γιατί έχει μεγάλη σημασία ότι τώρα, πριν από λίγο, σας έστειλε λοιπόν μήνυμα ο ίδιος ο Υπουργός και θα σας ενημερώνει, γιατί τον είχατε ενημερώσει ότι θα είστε εδώ στην εκπομπή. Σας ενημερώνει λοιπόν ότι η απόφαση είναι 10 μέρες κλείσιμο για τα σφαγεία ολόκληρης της χώρας, άρα και της Κρήτης λοιπόν, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Ναι, και απαγόρευση των μετακινήσεων. Και απαγόρευση των μετακινήσεων, βέβαια. Συμφωνήθηκε από όλους, κύριε Σφατζανάκη. Συμφωνήθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους. Βέβαια, όλοι όσοι συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αλλά και ακόμα όσοι ήταν παρόν στο Υπουργείο. Κυρία Σφατζανάκη, κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να είναι κάποιος πανικός, μπορεί να είναι κάποια ανησυχία για όλους μας. Αυτή τη στιγμή και με πάρα πολλούς στην υπόλοιπη περιοχή, πραγματικά τα πράγματα είναι σοβαρά. Είναι πιο σοβαρά από την Πανόλη. Πρέπει να προστατευτούμε, πρέπει να λογικευτούμε. Δεν παίζουμε. Δεν είναι κάτι το ψέμα, όπως ακούστηκε και με την Πανόλη, ότι είναι ψέμα για να εξαντληθεί η κτηνοτροφία. Αν ήταν ψέμα να εξαντλήσουν και να εξολοθρέψουν την κτηνοτροφία, θα είχαμε δει απρόσμενα θανατώσεις ζώων σε όλες τις μάτρες και όχι να μας δίνουν οδηγίες για να προστατευτούμε. Το ίδιο λοιπόν είναι και με την ευλογία τώρα, προς Θεού. Όσοι κτηνοτρόφοι μας ακούνε και μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, προσοχή, προσοχή, απολυμάσεις, προσοχή από πού θα αγοράσουν ζωοτροφές, προσοχή και μετακινήσεις σε άλλες μάδες, όχι δανεισμό από ζώα σε ζώα. 10 μέρες είναι, εύχομαι να περάσουν, να ξανανοίξουν τα σφαγεία, να ξανανοίξουν μετακινήσεις, να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Πρέπει πραγματικά, κυρία Σφατζανάτση, να προστατευτούμε. Έτσι. Οδηγίες παίρνουμε από το Υπουργείο, οδηγίες παίρνουμε από τους κτηνιάτρους. Ξαναλέω, δεν είναι ψέμα. Μην κυκλοφορεί η δυσφήμιση Νιώθω ότι προσπαθείτε να απαντήσετε σε κάποιους συναδέλφους σας. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι ενδεχομένως υπάρχει ένα υποτιθέμενο, με την Πανόλη τουλάχιστον, ότι υπήρχε ένα υποτιθέμενο σχέδιο εξόντωσης της κτηνοτροφίας και ήταν ψέμα. Διακινούνται δηλαδή τέτοιου τύπου παραφιλολογίες, οι οποίες είναι επικίνδυνες όταν υπάρχει. Βέβαια, επικίνδυνες. Ξαναλέω, κυρία Σφατζανάκη, δεν πρέπει να παίζουμε με τον κάθε ένα κτηνοτρόφο. Λοιπόν, για να το ψέμα. Το ψέμα κυκλοφορεί εύκολα. Η αλήθεια
κυκλοφορεί δύσκολα. Λοιπόν, ο κάθε ένας κτηνοτρόφος ας δείξει υπευθυνότητα στην κτηνοτροφική του μονάδα. Ξαναλέω, προσοχή. Ναι, κάνει διακοπές η σύνδεσή μας. Πείσουμε και καταλαβαίνω... αυτό, θα το παλέψουμε και αυτό. Θα το παλέψουμε. Θα το παλέψουμε όλοι μαζί και εσείς οι κτηνοτρόφοι πάνω απ' όλα. Πολύ μεγάλη προσοχή, μεγάλη υπευθυνότητα λέτε λοιπόν κύριε Παπαδάκη. Είναι πολύ σοβαρή έκκληση που κάνετε και προς τους συναδέλφους σας και σε όσους εμπλέκονται λοιπόν με την κτηνοτροφία. Τώρα το θέμα είναι ακόμα σοβαρότερο από ό,τι με την πανόλη. Έτσι συνοψίζω λίγο όσα σημαντικά μας είπατε και την απόφαση την οποία σας έστειλε πριν από λίγο λοιπόν μέσα ο Υπουργός ότι τα σφαγεία κλείνουν για 10 ημέρες. Υπάρχει και μια απαγόρευση μετακινήσεων για να καταφέρουμε να θωρακίσουμε λοιπόν την κτηνοτροφία μας. Είναι τα πράγματα πολύ σοβαρά όπως είπατε και καλό θα είναι να είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Έτσι κύριε Παπαδάκη και με ένα τελευταίο σχόλιο δικό σας να κλείσουμε τουλάχιστον για σήμερα. Βέβαια, βέβαια κυρία Σαντζενάκη, ακούστε να δείτε. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Ξαναλέω, η ευλογία είναι πιο μεταδοτική από την πανόλη. Ως κριτική θέλω να όλοι οι κτηνοτρόφοι, όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες να προσέξουν ιδιαίτερα. Όχι δανεισμούς σε ζώα. Όχι από το οπουδήποτε ζωοτροφές χωρίς να είναι ελεγμένες. Ψέκασα απολύμαση όπως και με την πανόλη. Θα ορθοποδήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλω να ενημερώσω όλους τους κτηνοτρόφους που μας ακούν αυτή τη στιγμή ότι θα είμαστε εδώ, θα υπάρχει ενημέρωση, θα υπάρχει συχνή και καθημερινή επικοινωνία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με τον ίδιο τον Υπουργό και με τον Γενικό Γραμματέα για να δούμε τι συντονισμός θα υπάρξει, τι περαιτέρω πληροφορίες θα δοθούν, τι οδηγίες θα πάρουμε ξανά ως Κρήτες για να προστατέψουμε την περιουσία μας. Είναι ένα θέμα ξαναλέω, που έχει εξέλιξη. Όχι να πιστεύουμε στην παραπληροφόρηση. Έτσι, όχι στην παραπληροφόρηση, το λέτε και το ξαναλέτε, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο. Όχι στην παραπληροφόρηση, σωστή ενημέρωση, υπεύθυνη ενημέρωση και στάση. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους μας. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ και επειδή μας αρέσει καμιά φορά να υπογραμμίζουμε μόνο τα κακώς κείμενα, εμένα μου αρέσει να υπογραμμίζω και τα καλά στοιχεία. Και κρατάω στο θετικό την ανταπόκριση του Υπουργού, ότι σας ενημέρωσε άμεσα, ότι του είπατε ότι θα είστε σε ένα μέσο της Κρήτης και ο ίδιος φρόντισε να σας ενημερώσει για να το μεταφέρουμε κι εμείς εδώ. Μέσα από την Κρήτη TV. Σας ευχαριστώ κύριε Παπαδάκη. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθούμε τις επόμενες μέρες για να δούμε και ποιες οδηγίες θα έρθουν πιο συγκεκριμένα και με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σας ευχαριστώ θερμά και καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Σκηνάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά κύριε Παπαδάκη.